Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία και έχετε και εντυπωσιακό ρεπορτάζ μας. Αυτό ήρω να ξεκινήσω με σένα. Λοιπόν, η ΕΕΠ έχει καταγράψει πράγματα και θάματα στις συνομιλίες αυτές. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Καταρχήν να πούμε ότι ο εβδομαδιαίος τζίρος ήταν πόσος αυτού του κυκλώματος? Οι αρχές πιστεύουν ότι γύρω στο 1 εκατομμύριο έβγαζε όλη αυτή η συμμορία μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Και πιστεύουν ότι στα περίπου 4 χρόνια που κράτησε η δράση της μέχρι να τους ξεσκεπάσουν, οι αρχές μιλούν για πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβαινε στο ποδόσφαιρο, το οποίο βλέπουμε όλοι μας και κανείς καταλαβαίνει τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πρόεδρος μεγάλης ομάδας κανονίζει με τον Αχιλλέα Αμπέο. Ποιος θα σφυρίξει συγκεκριμένο παιχνίδι? Πρόκειται για έναν πρόεδρο, για ένα όνομα βόμβα, για ένα πάρα πολύ χειρό όνομα, μεγάλης ΠΑΕ εδώ της Αττικής, στον οποίο τηλεφωνεί ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος κατηγορείται. Θα πρέπει να σου πω ότι τον προσφωνεί με την κωδική ονομασία κύριε Φιλιππίδη. Δεν είναι πραγματικό όνομα, είναι κωδική ονομασία. Και δεν μιλάμε για τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς γι' αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, είναι κωδική ονομασία. Ναι. Και του λέει ο πρόεδρος, γιατί έβαλε την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τον, αναφέρεται σε διαιτητή, του απατά ο Μπέος. Εγώ του είπα, αν τον βάλεις, θα σε δείρω και δεν σας ξαναμιλάω κιόλας. Είναι σαν να λες, σε έχω γραμμένο Μπέο. Θα πρέπει να σου πω ότι όλες οι συνομιλίες είναι με τέτοιες λέξεις. Του λέει λοιπόν ο πρόεδρος, γιατί εμένα δεν με έχει γραμμένο Μπέος. Του λέω, ας τον έξω και βάλ' τον στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα μέσα στο Καραϊσκάκι. Του λέει ο πρόεδρος, καλύτερα να βάλει τον, λέει όνομα διαιτητή, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βέβαια, είναι καλύτερα και να σου κρατήσει τον για την άλλη εβδομάδα. Αυτό θα του πω κι εγώ. Κανόνιζαν με ανθρώπους φυσικά που βγάζουν τις λίστες με τους διαιτητές, ποιος θα παίξει, ποιος θα σφυρίξει πού. Τώρα σε άλλη κασέτα, ο κύριος Μπέος βλέπει έναν από τους διαιτητές που δεν πολύ ήθελε σε συγκεκριμένο αγώνα και παίρνει κορυφαίο παράγοντα του ποδοσφαίρου να κάνει τα παραπονάκια του για το συγκεκριμένο διαιτητή. Κορυφαίο θεσμικό παράγοντα που θα πρέπει να σου πω ότι το όνομά του πραγματικά μας προκαλεί. Σε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς εμπλέκεται. Τηλεφωνεί λοιπόν ο Αχιλλέας Μπέος σε αυτόν τον κορυφαίο θεσμικό παράγοντα, εκνευρισμένος από ό,τι φαίνεται, και του λέει: Πρόεδρε, είναι να τρελαίνεσαι μαζί σου. Καλά, δεν σου είπα ότι τον δεν θέλω να μου τον ξαναβάλεις ούτε σε φιλικό παιχνίδι? Και θα πρέπει να σου πω, Αντώνη, ότι πολύ συγκαταβατικός ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας, του λέει: Όχι, δεν μου το είπες. Άμα μου το έλεγες, Μπέος, δεν σου το είπα μετά τον αγώνα με τον προημιτελικό του κυπέλου που μου έδωσε το πέναλτι και με έπαιξε 60-40 μέσα στο γήπεδό μου? Θα τρελαθώ, του λέει ο Μπέος. Παίζω με τις Σέρες και μου βάζεις διαιτητές από δίπλα, από Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Και τον καθησυχάζει ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας τον Αχιλλέα Μπέο, λέγοντάς του: Εντάξει, έγινε. Θα του το πω εγώ. Που μας είπες είναι τα ωραία που συμβαίνουν με τη διαιτησία. Πάμε να δούμε πώς στείνονται τα παιχνίδια. Έτσι, και πώς μπορεί να μπερδευτεί ακόμα και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει συνεννοηθεί να δώσει τον αγώνα ή να φάει κατά λάθος γκολ και να κάνει το αντίθετο από αυτό που του λένε. Λοιπόν, είναι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα συνομιλίας ανάμεσα σε δύο άτομα που έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται. Το πρώην ποδοσφαιριστή, τον Δημήτρη Ζαβαντία, και τον μπούκερ Αθανάσιο Ντότσι. Μιλούν για έναν αγώνα στην επαρχία, ο οποίος είναι ήδη συλληφθεί. Τα ονόματα τους τα λέμε να πω μετά από άδεια του εισαγγελέα να δοθούν στη δημοσιότητα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το απόσπασμα, το οποίο είναι από τη μία να γελάς, πραγματικά είναι για ταινία, και από την άλλη να λες, κοίταξε να δεις που πηγαίνει ο κόσμος και δίνει λεφτά στα εισιτήρια για να δει ποδόσφαιρο. Λέει λοιπόν ο Ζαβαντίας για τον αγώνα που έγινε στην επαρχία. Ξεκινάει το ημίχρονο και ανοίγουν όλοι οι άλλοι της κίδρας πίσω. Για όσους δεν ξέρουν, ανοίγουν εννοεί ότι άνοιξε η άμυνα να περάσουν οι άλλοι. Πάρα πολύ καλή, στα μυαλιστικά προφέρω. Ανοίγουν, του λέει, γίνεται 1-0. Ξανανοίγουν στο περπατητό, χαλαρά δηλαδή, 2-0, και τους πιάνουν στον μπλα-μπλα μετά αυτή της κίδρας και τους λένε: Αφήστε μας να βάλουμε ένα γκολ. Ακριβώς, τους εκλυπαρούσα. Αφήστε μας να βάλουμε ένα γκολ. Αφού για 2-1 μας είπανε, αυτό ήταν το σικέ παιχνίδι. Δεν σας είπαν εσάς? Λένε οι άλλοι της Κατερίνης: Όχι ρε, για 2-1 μας είπανε. Εμείς δεν ανοίξαμε για να βάλετε 2 γκολ. Αφήστε μας να βάλουμε δηλαδή, και εμείς ένα γκολ. Το μπέρδεμα ήταν αν το στημένο παιχνίδι ήταν 2-1 ή 1-2. Έτσι, γιατί θέλω να σου πω ότι πολλές φορές, από ό,τι φαίνεται δηλαδή από το διαβαστικό της ασφάλειας, άλλαζαν τα στοιχήματα αυτά στο ημίχρονο και γίνονταν συνεννοήσεις στη φυσούνα τέλος πάντων ή στα αποδυτήρια. Ποιος πρέπει προλάβαινα να ενημερωθούν εκεί οι ποδοσφαιριστές για τα στημένα. Δεν γίνανε αυτό σε σένα. Καταρχήν έχουμε 15 ονόματα που έχει δώσει η εισαγγελέα, να το ξαναπούμε, μπορούν να δημοσιοποιούνται. 70 ακόμη έχουν διώξει στην πλάτη τους για αυτή την ιστορία και θα δουν τα ονόματά τους πολύ σύντομα. Βέβαια, και μιλάμε για πολύ χειρά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για προέδρους, για παράγοντες ομάδων, για παράγοντες ομοσπονδιών, για διαιτητές και για ποδοσφαιριστές. Πολύ μεγάλα ονόματα, πραγματικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα καλά και ωραία που έχει συγκεντρώσει από το πόρισμα της Αγγελίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ένα μάτς που προκάλεσε σάλο.
για διάφορες φάσεις οι οποίες έγιναν εκεί πέρα, για τις δηλώσεις του Προέδρου του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Λοιπόν, ακούγεται, υπάρχει μια συνομιλία μέσα σε όλη αυτή τη δικογραφία. Μια συνομιλία του κυρίου Μπέου με κορυφαίο παράγοντα για την προστασία των διαιτητών αυτού του παιχνιδιού. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, μετά το σφύριγμα της Λίξης, θυμόμαστε όλοι τα επεισόδια. Είχε γίνει χαμός στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπέο να αγωνιά πραγματικά. Έχει πάρει ήδη μήνυμα ότι θα φάνε πολύ ξύλο οι δύο διαιτητές, ο βασικός διαιτητής και ο δεύτερος βοηθός. Και προσπαθεί εν αγωνίως να βρει αυτόν τον μεγαλοπαράγοντα της ομάδας για να τον πείσει να βάλει προστασία στους δύο διαιτητές για να μην τους δείρουν. Καταφέρνει λοιπόν και τον βρίσκει και του λέει: πήρα ένα μήνυμα. Πρέπει να τους προστατεύσεις καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Εντάξει, απαντά ο μεγαλοπαράγοντας. Αχιλλέας Μπέος, οπωσδήποτε είναι αυτό που μου λες. Τι εννοείς, ποιους από όλους? Τον Γκαλόπουλο και τον Τρίφωνο. Ένας είναι ο διαιτητής, ο άλλος είναι ο επόπτης που ακύρωσε το γκολ του Κατσουράνη. Μεγαλοπαράγοντας, εντάξει. Μα ακούς, του λέει ο Μπέος, επιμένει. Σου μιλάει ο φίλος σου, υπάρχει πρόβλημα, με πήραν τηλέφωνο. Εντάξει, τελείωσε, τελείωσε, απαντά ο μεγαλοπαράγοντας. Βεβαίως, ο Μπέος τον ξαναπαίρνει για καλό και για κακό τηλέφωνο, επιμένει, του λέει τα ίδια. Και προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τηλέφωνο και τον παράγοντα εκείνο που θα ασχοληθεί με την τιμωρία του διαιτητή, για να μην τον τιμωρήσουν, για να φανεί έτσι ότι όλα πήγαν καλά σε εκείνον τον αγώνα. Για την ιστορία, Αντώνη, να σου πω ότι την επόμενη μέρα πράγματι ο επόπτης επέστρεψε στην Κέρκυρα και εκεί τον περίμεναν 10 με 15 άτομα και του επιτέθηκαν. Πάντως υπάρχει ένα σύστημα, αν αυτά τα οποία ακούγονται είναι πραγματικότητα, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προστατεύει στη συνέχεια τους διαιτητές για να μην φάνε ξύλο από τους αντίπαλους του άλλου συστήματος. Τέλος πάντων, μόνο αυτά στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν. Πολύ γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής, με βάση το κατηγορητήριο και τα όσα αναφέρονται μέσα, πόνταρε σε μπούκερ παιχνίδια τα οποία ήταν τεστημένη. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, Αντώνη, και μάλιστα ήταν φανατικός παίκτης σε παράνομο στοίχημα σε μια εταιρεία της Κύπρου. Αλλά είχε ένα πρόβλημα αυτός ο παίκτης. Επειδή απουσίαζε πολύ συχνά στο εξωτερικό, είτε με την ομάδα του είτε με την εθνική ομάδα, καθυστερούσε να βάλει τα χρήματα. Πεζόντουσαν τα χρήματα. Έφτασε λοιπόν να χρωστάει για ένα τρίμηνο γύρω στις 30.000 ευρώ. Ο Μπούκερ είχε αρχίσει να ανησυχεί για το αν θα πάρει τα χρήματα πίσω. Και έτσι λοιπόν άρχισε να τον τσεκάρει, να βλέπει. Κέρδιζε, υπήρχαν πίσω χρήματα για να τα πάρει κάποια στιγμή. Εκείνος επέμενε, έβαζε 10.000, 20.000, 30.000, ένας από τους πλέον φανατικούς παίκτες στο παράνομο στοίχημα. Και μέσα στους 40 αγώνες που έχουμε ήδη δηλωμένους ως ύποπτους και ερευνώνται, προστίθονται πόσοι ακόμα? Ακόμα 10. Του 2011 πάντα, έτσι. Η έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν ακόμα 10 αγώνες της τρέχουσας περίοδου. Και επειδή μιλάμε για πρόσωπα, Ρεγκίνα μου, έχουμε και αστυνομικό διευθυντή ο οποίος εμπλέκεται στο παράνομο στοίχημα και τι άλλο. Επαρχιακής πόλης, έτσι, αστυνομικός διευθυντής. Έχουμε βέβαια τους λογαριασμούς των προέδρων και των ποδοσφαιριστών να έχουν γίνει φύλο και φτερό. Δεν έχουν φτάσει όλα τα στοιχεία ακόμα από το ΣΔΟΕ. Αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο ένας πρόεδρος έβαζε χρήματα στον άλλο πρόεδρο, έβαζε χρήματα στο διαιτητή και πάει λέγοντας. Και επειδή όταν ακούς τα τηλέφωνα αθλητών βγάζει και πολλά λαβράκια, έχουμε και κορυφαίο μπασκετμπολίστα να συνομιλεί με πρόεδρο και να του ζητάει. Του είχαν τελειώσει, λέει, τα φάρμακα. Και ο Μάκης ο Ψωμιάδης, προφανώς όχι. Και ο Μάκης ο Ψωμιάδης του απαντά: αγορίνα μου, μην είναι ήσυχος, πριν από τους τελικούς θα σου τα έχω έτοιμα τα φάρμακα που μου ζητάς.